τον καιρό. Δημοσιοποιήσαμε και εμείς αρκετές καταγγελίες και αρκετά παράπονα από το σύνδεσμο που σας εκπροσωπεί για τη συμπεριφορά και το πώς τη χάνετε μεταχείρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εσείς αντιλαμβάνομαι, όντως σταθμεύσατε παράνομα, αλλά όταν σταθμεύετε παράνομα σας παίρνουν την άδεια? Αυτό να μας πούνε ήδη. Ενώ αυτή είναι η τιμωρία, η στέρηση άδεια, δεν είναι πρόστιμο? Βάζουν και προστιμάτα και από πάνω φρήκη μας παίρνουν την άδεια. Υπήρχαν και άλλες καταγγελίες που συσσωρεύτηκαν ή απλά παρκάρατε μια φορά παράνομα και σας πήραν την άδεια? Και τι προβλέπετε κανονικά? Όχι, εμένα μου είχαν καταγγείλει και μετά από ένα μήνα με ξανακαταγγείλανε. Ναι. Και μετά από 3 χρόνια με πήραν δικαστήριο. Μάλιστα. Αλλά το δικαστήριο που πήγα... Είναι απόφαση δικαστηρίου δηλαδή, που σας στέρισαν την άδεια. Ναι, δικαστήριο της αρχής, τώρα είναι οδηγό μεταφορών, του αρχής αδειών. Για πόσον καιρό σας στέρισαν την άδεια? Για ένα μήνα. Αλλά εσείς ένα μήνα δεν μπορείτε να δουλεύετε και δεν θα έχετε καθόλου εισόδημα, έτσι? Σίγουρα. Ασχέως ότι δούλευα πάτε το βράδυ 3-4 ώρες, αλλά αυτό αντί για που περνά, κάτι ήτανε. Αλλά όμως... που μου βάλανε το πρόστιμο, μου είχαν γράψει μέσα ότι δικαιούμαι να κάνω έσταση. Ναι. Γιατί μου το γράψανε για αυτό, δικαιούμαι να κάνω έσταση, και όσο έτρεχα 3 ημέρες και τους έκλαιγα, τους παρακαλούσα 4-5 άτομα εκεί πέρα να μην μου τη στερήσουν την άδεια. Γιατί μου το γράψανε αυτό μέσα, για να με κοροϊδέψουν και από πάνω. Έπρεπε να πω απευθεία να μην μου γράψουν ότι δικαιούμαι να κάνω έσταση για την επαγγελματική. Ναι, γιατί για να αντιληφθούμε και λίγο, το να στερείται η άδεια, όπως προνοεί η νομοθεσία, σε έναν οδηγό, είναι ένα πράγμα. Το να στερείται η άδεια σε έναν επαγγελματία οδηγό, που είναι η δουλειά του ουσιαστικά, είναι εντελώς διαφορετικό. Ωστόσο, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ουδής είναι υπεράνω του νόμου και κάποιος έτσι λίγο κακεντρεχής, για να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, θα μπορούσε να πει, μα... αφήνει έτσι, δεν πρέπει να παρκάρετε παράνομα. Αλλά από την άλλη, εσείς νιώθετε ότι ήταν δυσανάλογο αυτό που συνέβηκε, δηλαδή μπορούσε έναν πρόστιμο να ήταν αρκετό για να μην σας στερήσουν και τη δουλειά σας για ένα μήνα? Μας βάλανε πρόστιμα, 2 προστήματα. 200 ευρώ το ένα και 250 το άλλο. Και μου πήραν την άδεια, πώς σας πλέωσα εγώ τα 450 ευρώ όσο μου πήραν την άδεια? Τι προτίθεστε... Έτσι, θα τα πλέωσαν αυτοί. Τι προτίθεστε να κάνετε, κύριε Πιτσιλή? Τι προτίθεστε να κάνετε, πώς θα βγάλετε το μήνα, τι θα κάνετε? Θα βγάλω το άδεια από πάνω και θα δουλέψω όπως δουλεύουν οι Πακιστάνοι που τα ξέρουν παράνομα και θα κάνω εσκούς σε μους πελάτες μου παράνομα. Θα έχω ιδιωτικό ταξί, ιδιωτικό αμάξι, το οποίο θα κάνω την δουλειά του ταξιού. Καθέψουν να μην σταματήσω. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί παράνομοι? Υπάρχουν πάρα πολλοί και δεν τους κυνηγάει κανένας. Πρώτα να λογαπεί και το χρήμα φέρνει, πάει στο εξωτερικό, αφορολόγητο και τα ξέρουν, δεν ενοχλάνε κανένα, ενοχλάνε εμάς. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί αν κάτω από τη μύτη των αρχών κυκλοφορούν πάρα πολλοί παράνομοι, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι είναι παράνομοι και χάνει και το κράτος χρήματα, είναι και ο ανταγωνισμός και κάποτε αθέμητος των επαγγελματιών, των νόμιμων που πληρώνετε, φαντάζομαι, και άδειες, πληρώνετε και έχετε και πολλές υποχρεώσεις, το οποίο είναι, πρέπει να είναι εξοργιστικό αυτό που συμβαίνει για σας. Το δικαιολογικό του που μας λένε που θα δίνουμε 5-10 νούμερα να αυτογείρουν τους αλλοδαπούς τους ξένους, ναι. Μας λένε δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, για τον λόγο θέλουμε στοιχεία ότι πήρανε λεφτά εκείνη την ώρα. Εμάς πώς μας πιάνουνε, πώς μας βρίσκουνε και μας καταγγέλνουν? Αυτούς δεν μπορούν με τον ίδιο τρόπο όπως μας κάνουν εμάς. Κύριε Πιτσιλή, σας ευχαριστώ. Έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Βασίλη Γιώτη. Κύριε Γιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρία Χριστοφίλου. Έχετε στοιχεία που μπορείτε να τα προσκομίσετε για αυτό που συμβαίνει? Δηλαδή, μας είπε για αλλοδαπούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν ίσως οδιατικά οχήματα και κάνουν τους ταξιτζίδες επιπληρωμής παράνομα. Αυτό μας είπε, αυτό συμβαίνει? Το καταγγείλατε εσείς αυτό το πράγμα στις αρχές? Βεβαιότατα συμβαίνει αυτό το πράγμα που προανέφερε ο συνάδελφος. Και επίσης έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές τα στοιχεία στο Υπουργείο Μεταφορών με γραπτά νούμερα αυτοκινήτων, με γραπτές διευθύνσεις. Επίσης υπάρχει επιστολή προς το Αρχηγείο Αστυνομίας, η οποία απευθύνεται στον αρχηγό των ίδιων, με τη διευκαιρέωση αυτών των αλλοδαπών, οι οποίοι ασχολούνται με το επάγγελμα παράνομα.
Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, τελικά περιμένατε μία απάντηση από τον Πρόεδρο, σας ειδοποίησε, θα τον δείτε, δεν σας ειδοποίησε, έχετε και πάλι στο τραπέζι θέματα απεργιών, σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η κατάσταση με αφορμή και αυτό το περιστατικό? Είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση που βρισκόμασταν την τελευταία φορά που μιλήσαμε αναφορικά με το θέμα, με τη μόνη διαφορά αυτή τη στιγμή ότι ρίχνουν και πάλι οι λάδες στη φωτιά. Ναι, λοιπόν, αλλά εντάξει, για αυτή την περίπτωση μιλάμε και για απόφαση δικαστηρίου, που δεν μπορούμε τώρα να... είναι απόφαση δικαστηρίου αυτό. Εντάξει, εδώ να κάνω μια υποσημείωση χωρίς να έχω ακούσει το προηγούμενο σχόλιο του συναδέλφου. Πρώτον, είναι πειθαρχικό το σώμα το οποίο έχει εκδικάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι το ένα. Το δεύτερο, οι διοικητικοί κανονισμοί οι οποίοι βασίζονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο γράφει ολοκάθαρα μέσα σε άρθρο και παράγραφο το οποίο δεν μπορεί να διωχθεί κάποιος για το ίδιο αδίκημα δύο φορές ταυτόχρονα. Είναι πράγμα το οποίο κάναμε στον άνθρωπο αυτόν που έχετε στην τηλεφωνική γραμμή. Τρίτον, είναι ότι τον τιμωρούν επιπλέον με ανάκληση άδειας για την ίδια παράβαση. Δηλαδή παρανομούν οι ίδιοι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώντας και καταχρώνοντας τις κανονισμούς τους οποίους το Υπουργικό έχει θεσπίσει. Αυτό που πάμπολες φορές έχω φωνάξει. Είναι καιρός πλέον όλοι αυτοί που κάθονται μέσα στα τμήματα και μέσα στα Υπουργεία να λάβουν κάποια μέτρα και να δουν πώς θα επιληθούν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται πλέον η εργασία να θεωρείται παράνομη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώτη. Εγώ ευχαριστώ. Στο μάτι του Κυκλώνα βρίσκονται τα ιδιωτικά φροντιστήρια, όπως βγήκε ήδη.